Είσαι σε μία δουλειά και δεν περνάς καλά. Νιώθεις στρες, νιώθεις μια κεφιά σου, είναι δύσκολο να προγραμματίσεις τα επόμενα βήματά σου, να βάλεις στόχους. Θα σου πω το κλισέ. Δεν είσαι ο μόνος άνθρωπος που το αντιμετωπίζει αυτό. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Ότι υπάρχει τρόπος να επιβιώσεις μέσα σε όλο αυτό και βγαίνοντας να μην είσαι ράκος. Εσύ τώρα τι θα κάνεις? Θα κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας και θα το κάνεις αυτό για να ενδυναμώσουμε αυτό το κανάλι μέσα στο YouTube. Και μπορείς να πατήσεις και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τα καινούργια μας βίντεο. Και εμείς τώρα θα σου πούμε τους 5 τρόπους για να είσαι καλά σε μια δουλειά που δεν είσαι καλά. Νούμερο 1. Τσεκάρω την κατάστασή μου. Δηλαδή, αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου. Τι νιώθω? Νιώθω το άγχος που λέγαμε πριν. Νιώθω ακεφιά. Νιώθω μιζέρια. Νιώθω θυμό. Τι νιώθω? Πρέπει όλα αυτά να τα αντιληφθώ, να τα συνειδητοποιήσω και καλό είναι και να τα καταγράψω κιόλας. Αφού καταλάβω τι είναι όλο αυτό που κουβαλάω συναισθηματικά, από εκεί και μετά θα δω και τι θα κάνω μαζί του. Νούμερο 2. Βρίσκω νόημα σε αυτό που κάνω. Δηλαδή, απαντάω στο γιατί το κάνω. Μπορεί να το κάνω γιατί μου πληρώνει το ενίκιο μου. Γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να εκπαιδευτώ σε ένα αντικείμενο που θα μου είναι χρήσιμο αργότερα. Γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να προσφέρω στην κοινωνία. Πολύ πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε τι νόημα δίνει η δουλειά μας στη ζωή μας. Νούμερο 3. Κάνω σωστά τη δουλειά μου. Δεδομένου των συνθηκών, κάνω το καλύτερο που μπορώ. Νούμερο 4. Σχεδιάζω το επόμενό μου βήμα. Τώρα που έχει καταλαγιάσει όλη αυτή η φασαρία μέσα στο μυαλό μου, βάζω κάτω χαρτί και μολύβι και σχεδιάζω ποιο είναι το επόμενο βήμα μου. Εάν, για παράδειγμα, θέλω να γίνω ξεναγός, δηλαδή έχω δημιουργήσει μια τέτοια εναλλακτική στο επαγγελματικό μου μέλλον, θα χρειαστεί ενδεχομένως να πάρω μια πιστοποίηση ή να πάρω ένα δίπλωμα στα αγγλικά, παραπάνω από αυτό που ήδη έχω. Άρα, θα πρέπει αυτό να το βάλω στο σχεδιασμό μου και να οργανωθώ προς αυτή την κατεύθυνση. Και νούμερο 5. Κάνω αποσυμπίεση. Δηλαδή, φροντίζω καθημερινά να βρίσκω τρόπους για να αποφορτίζομαι. Σκεφτείτε ότι περνάτε πάρα πολλές ώρες σε ένα χώρο και σε μία συνθήκη που σας φορτίζει, σας γεμίζει πίεση. Αυτή η πίεση κάπου πρέπει να βγει. Πού θα βγει? Άλλος τρέχει, άλλος περπατάει, άλλος κάνει κολύμπη, άλλος κάνει κυπουρική, άλλος μαγειρεύει, άλλος πλέκει. Διαλέξτε κάτι που θα σας βοηθήσει να αποφορτιστείτε. Διαλέξτε ένα χόμπι, μία ωραία δραστηριότητα που εκτός του ότι θα σας βοηθήσει να αποφορτιστείτε, θα σας γεμίσει και με ευχαρίστηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, φεύγοντας η πίεση, να βρει χώρο και να μπει ένα άλλο ωραίο συνέστημα, αυτό της ευχαρίστησης. Αυτοί ήταν οι 5 τρόποι για να είσαι καλά σε μια δουλειά που δεν είσαι καλά. Σας αφήνω κάτω στα σχόλια 2 link. Το ένα είναι η συζήτηση που είχαμε με τη Μαρία την Κανδεράκη με θέμα το δύσκολο εργασιακό περιβάλλον και άλλη μία συζήτηση που είχαμε με τη Μαρία του Ρουσοχατζάκη με θέμα το εργασιακό στρες. Όταν έχετε χρόνο και διάθεση, μπείτε, δείτε τα και θα δείτε, θα ακούσετε αναλυτικά όλη την επιστημονική βάση πάνω στην οποία χτίσαμε όλα τα προηγούμενα που σας είπα νωρίτερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Εύχομαι να είναι ωφέλιμο και πρακτικό αυτό το βίντεο που παρακολουθήσατε και αν σας άρεσε πολύ, μοιραστείτε το και με τους φίλους σας. Καλή συνέχεια!